Καλημέρα κύριε Σιώρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Εμείς κύριε Σιώρα. Λοιπόν, κράσαρε το σύστημα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να ελέγχει 1.000 τεστ κάθε μέρα και σε μία εβδομάδα δηλαδή γύρω στα 7.000 τεστ. Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι την περασμένη Κυριακή μόνο σε μία μέρα είχε να διαχειριστεί 5.500 τεστ κορονοϊού με αποτέλεσμα να κρασάρει το σύστημα και να ελέγχει ξανά τεστ κορονοϊού από την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη. Αυτά τα γνώριζε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τα γνώριζε και το Υπουργείο. Δηλαδή, είπαν ότι τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη πρέπει να γίνει μαζική εξέταση με τεστ σε κόσμο που γυρίζει από τη δουλειά, στους υγειονομικούς, στους καθηγητές κλπ. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το είχαν προβλέψει. Δηλαδή, όταν μας έλεγαν πριν 10 μέρες ότι μπορούμε να κάνουμε 3.500 τεστ την ημέρα και τώρα μας λένε, α, ξέρετε, μόνο 1.000 μπορούμε να κάνουμε και με αποτέλεσμα. Καταγγείλαμε χτες ότι 160 τεστ στον Ευαγγελισμό είναι χωρίς να έχει γίνει εξέταση και ανάμεσά τους και του προσωπικού και για ασθενείς που πρέπει να χειρουργηθούν. Αυτό το προσωπικό, κύριε Σιώρα, που παραμένουν σε κρεμότητα τα τεστ εργάζεται. Αυτό το προσωπικό εννοείται του ΕΚΕΑ. Όχι, το προσωπικό του Ευαγγελισμού που είναι σε κρεμότητα τα τεστ. Το προσωπικό εργάζεται, ναι. Δεν πήρε άρα μπορεί μέρα, να είναι κάποιος θετικός. Να βγει το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι θετικός. Το μόνο να καλό που βγει το αποτέλεσμα να και να εργάζεται. Ναι, μπορεί να είναι θετικό. Μπορείς. Το μόνο που γνωρίζω είναι το ευχάριστο ότι στα 300-400 τεστ του προσωπικού που έχουν γίνει και έχουν έρθει απαντήσεις είναι αρνητικά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, όμως εκκρεμούν ακόμα εκατοντάδες τεστ και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εκκρεμούν τεστ και τα λοιπά από ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν και μαθαίνουμε ότι αποφάσισαν να το στείλουν σε ιδιωτικά κέντρα τα οποία κοστίζουν 70 έως 120 ευρώ το τεστ, όταν στο ΕΚΕΑ το κόστος είναι 13,5 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διασπάθηση. Η έκφραση του ΕΚΕΑ, κύριε Σιώρα, άσκοπα τεστ. Αλόγιστη χρήση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι μια προσβολή στους γιατρούς. Αλόγιστη είναι μια προσβολή στους γιατρούς όλης της Ελλάδας και στα συνεργεία του ΕΟΔΗ που βγαίνουν με οποιοδήποτε κίνδυνο μόλυνσης να πάρουν τα μαζικά τεστ που είναι αναγκαία. Είναι μια προσβολή. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν... Παρακαλώ. Κύριε Σιώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή θέσατε ένα θέμα, εγώ ρώτησα εδώ την Υφυπουργό Υγείας και απάντηση δεν πήρα. Την επαναλαμβάνω πολύ απλά να ξανακούσουν και στο Υπουργείο. Όλα τα ιδιωτικά κέντρα που διενεργούν έλεγχο των τεστ είναι πιστοποιημένα. Μάλιστα. Ερώτηση. Αυτό δεν το γνωρίζω, να το απαντήσω. Αφού το Υπουργείο δεν το γνωρίζει, πώς μάλλον να το γνωρίζουμε εμείς? Γιατί το λέω αυτό? Διότι γνωρίζω κέντρα τα οποία παίρνουν το δείγμα και το στέλνουν σε διάφορα άλλα εργαστήρια έναντι 90 ευρώ και το εργαστήριο εισπράττει τα 60. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πιστοποιημένα. Να πω κάτι μόνο. Από τις 7 Απριλίου, μισό λεπτό αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. 7 Απριλίου που ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, εδώ στον ίδιο χώρο ζητήσαμε και την ενίσχυση των νοσοκομείων και του ΕΚΕΑ. Και αν δεν μπορεί να γίνει άμεσα, να γίνει επίταξη κάποιων ιδιωτικών κέντρων. Μάλιστα. Δεν έγινε αυτό. Και τώρα δικαιωνόμαστε. Δηλαδή πληρώνει ο Ευαγγελισμός 60-70 ευρώ στους ιδιώτες για να κάνει τα 200 τεστ που εκκρεμούνε. Μάλιστα. Ενώ θα μπορούσε να τα κάνει με πολύ λιγότερα. Παρακαλώ. Να είστε καλά.